Την ενεργειακή του αυτονομία αποκτά ο Δήμος Νάουσας, καθώς στις αρχές του 2018 αναμένεται να είναι όλα έτοιμα προκειμένου να ξεκινήσει η αξιοποίηση του πόσιμου νερού με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο πνοής για το Δήμο Νάουσας αφορά το σχέδιο αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω 9 υδροηλεκτρικών σταθμών που μετατρέπουν το πόσιμο νερό σε ενέργεια ώστε στη συνέχεια να το ξαναδίνουν στο δίκτυο ύδρευσης. Εξασφαλίζουμε πως το ήδη χρησιμοποιούμενο νερό για την ύδρευση και στη συνέχεια αυτό το οποίο καταλήγει στην αποχέτευση ταυτόχρονα αξιοποιείται και για σκοπούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την αειφορία και την οικονομική αποδοτικότητα, δηλαδή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα ολοκληρωμένο project το οποίο εξασφαλίζει συνθήκες βιωσιμότητας για τις τοπικές κοινωνίες. Ο Δήμαρχος Νάουσας παρουσίασε το συγκεκριμένο έργο για τη χρήση νερού στην Ελλάδα που γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συζήτηση Στρογγύλης Τραπέζης που διοργανώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη. Η Νάουσα γίνεται ενεργειακά αυτόνομη χρησιμοποιώντας τους καταράχτες, παράγει δηλαδή ενέργεια μέσα από τους καταράχτες και συγχρόνως χρησιμοποιεί το νερό όχι μόνο στο δίκτυο για το πόσιμο νερό, αλλά χρησιμοποιεί το νερό και για θέρμανση και έτσι η πόλη καθίσταται εξ ολοκλήρου πράσινη και ενεργειακά αυτόνομη. Το κόστος του έργου που εκτιμάται στα 6,7 εκατομμύρια ευρώ προχωρά προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το κόστος του συνολικού έργου είναι περίπου γύρω στα 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Συμπληρωματικά υπάρχουν δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία μιας έξυπνης ενεργειακά πόλης που ανεβάζουν το κόστος στα 6,7 εκατομμύρια ευρώ. Θα χρηματοδοτηθεί το έργο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τη συνδρομή και του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Είναι ένα έργο το οποίο, δεδομένου ότι εκτιμούμε σε ετήσια βάση ένα οικονομικό όφελος της τάξης του 1,9 εκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Άρα η οικονομική του αποδοτικότητα είναι πάρα πολύ υψηλή. Εκείνο το οποίο φυσικά μας προβληματίζει και μας προβληματίζει όλους όσους έχουμε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα είναι η δυστοκία του δημοσίου. Τα έσοδα για το Δήμο Νάουσας από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ετήσια βάση υπολογίζονται σε περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Και σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, τα χρήματα θα χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση έργων υποδομής, καθώς επίσης για τη στήριξη πολιτών μέσα από τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.